Και η ώρα της απονομής, η ώρα της αποθέωσης για τις δύο Ελληνίδες αθλήτριες, την Άννα Βερούλη και την Σοφία Σακοράφα. Στη μέση η Βερούλη, πίσω η Σακοράφα, μπροστά η Κέμπε. Σύεται το Ολυμπιακό Στάδιο από πανηγυρισμούς και ζητοκραυγές. Ελάς, ελάς. Η Άννα Βερούλη και η Σοφία Σακοράφα βαδίζουν σε όλη τη ζωή τους, πατώντας από τη μία στον αθλητισμό και από την άλλη στην ενεργή πολιτική δραστηριότητα. Είχαν ήδη διακριθεί στον ακοντισμό από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αλλά η έκρηξή τους συνέπεσε με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, ακριβώς μετά το 1981. Το 1982, λοιπόν, διοργανώθηκαν οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο, την πρώτη μεγάλη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε εκεί. Στο αγώνισμα του ακοντισμού συμμετείχαν μεγάλα ονόματα. Φαβορή ήταν η Σοφία Σακοράφα. Το 1979 είχε κερδίσει το χρυσό στους μεσογειακούς του σπλιτ, ενώ το 1980 είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, αλλά δεν τα είχε καταφέρει, καθώς βγήκε τρεις φορές άκυρη. Είναι αποτυχημένη, έφυγε χαμηλά το ακόντιο. Χειροκροτήματα. Στους Πανευρωπαϊκούς της Αθήνας όλα έδειχναν ότι είχε έρθει η μεγάλη στιγμή της. Και θα ρίξει για έκτη και τελευταία φορά η Άννα Βερούλη. Τελικά όμως κέρδισε το χρυσό η Άννα Βερούλη, την οποία ελάχιστοι έβλεπαν ικανή για ένα μετάλλιο, με βολή στα 70 μέτρα και 2 εκατοστά, ενώ η Σοφία περιορίστηκε στο χάλκινο. Κάπου εκεί, μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις της ΣΕΡΤ από το Ολυμπιακό Στάδιο και τα ρεπορτάζ που ακολούθησαν το επόμενο διάστημα, δημιουργήθηκε ένα άτυπο δίπολο αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο αθλήτριες. Πρώτη, Άννα Βερούλη, ελά. Και να η Βερούλη ανεβαίνει το βάθρο, κοιτάξτε πώς πανηγυρίζει. Είναι πρώτη, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, ένα χρυσό μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Τρίτη, η Σοφία Σακοράφα, το χάλκινο μετάλλιο. Και να αγκαλιές και φιλιά ανάμεσα στις δύο Ελληνίδες αθλήτριες. Η ώρα του θριάμβου, την ώρα του θριάμβου παραμερίζονται και ορισμένα άλλα πράγματα που μπορεί να υπήρχαν πιο πριν. Μετά την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, η συζήτηση έπαιρνε και πιο κοινωνικό χαρακτήρα. Η Άννα από την Καβάλα, η Σοφία από τα Τρίκαλα. Η μία πληθωρική και εκρηκτική και η άλλη πιο κλειστή και πανέμορφη. Με έντονο ενδιαφέρον και από τις δύο για το σχολιασμό και τη συμμετοχή στα πολιτικά και κοινωνικά προτάγματα της εποχής. Πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στην ιστορία των πανευρωπαϊκών αγώνων. Πολύ μεγάλες στιγμές που ζει ολόκληρη η Ελλάδα, που βλέπει ολόκληρη η Ευρώπη. Πιθανώς η αντιπαλότητά τους να ήταν μερικώς πραγματική. Σε εποχές όμως χωρίς διαδίκτυο και με τα δύο κρατικά κανάλια να ορίζουν καθολικά την τηλεοπτική πραγματικότητα, έδωσε τροφή για κάμποσα χρόνια στην κουβέντα, φέρνοντας στο προσκήνιο τον αθλητισμό και ειδικά τον στίβο με έναν αναπάντεχο τρόπο. Λίγες μέρες μετά τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1982, η Σακοράφα πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στα Βενιζέλια, στα Χανιά, με επίδοση 74 μέτρα και 20 εκατοστά. Έφυγε η Σοφία. Το ακόντιο κυριολεκτικά χάνεται και περνάει πάρα πολύ πέρα από τα 70 μέτρα. Ο Ανιφαντάκης, ο παλιός ακοντιστής, είναι στο μέτρημα, οι κριτές πανηγυρίζουν, το στάδιο έχει ξεσηκωθεί, 74 μέτρα και 20 εκατοστά, είναι το νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι η μεγάλη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού. Σοφία, πολλά συγχαρητήρια από την ΕΡΤ για τη μεγάλη σου επιτυχία.
για τη μεγάλη αυτή στιγμή του ελληνικού αθλητισμού. Μπορείς να μας πεις τι σημαίνει μάλλον για σένα αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ? Πάρα πολλά βασικά. Είναι η... πώς να το πω... οι κόποι μας τόσων χρόνων έχουν... πάνω σε αυτό το ρεκόρ έχουν... έχουν καθίσει όλοι οι κόποι, δηλαδή. Έχουν καθίσει όλοι οι κόποι. Οι κόποι δικοί σου και εκείνος άλλου. Και του προπονητή. Του Δημήτρη Κωνσταβέλη, ε. Η Σακοράφα είχε καταρρύψει 17 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ και εμφανιζόταν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Ελσίνκι, που αποτελούσε την παρθενική διοργάνωση. Τελικά όμως τραυματίστηκε και ήταν η Άννα Βερούλη αυτή που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Και η μεγάλη Άννα Βερούλη. Η μεγάλη αθλήτρια του ελληνικού αθλητισμού που στο Ελσίνκι πήρε την τρίτη θέση και έδειξε ότι ξέρει να μάχεται. Πλέον είχε παγιωθεί η πεποίθηση ότι η Βερούλη ήταν αθλήτρια με ψυχολογία μεγάλων αγώνων, ενώ η Σακοράφα των μεγάλων επιδόσεων και ρεκόρ. Ανάλογες δηλώσεις, κυρίως από την πιο αυθόρμητη Βερούλη, που έφερναν και τις απαντήσεις της Σακοράφα, συντηρούσαν το ψυχροπολεμικό κλίμα ανάμεσά τους. Ένα σύντομο σχόλιο για τη Σακοράφα και το 71-52 που πέτυχε στο Crystal Palace. Ναι, είναι μια εξίσου μεγάλη πολύ, όπως και η δική μου στους πανευρωπαϊκούς, αλλά δεν νομίζω ότι πως αλλάζει τίποτα. Η χρυσή πρωταθλήτρια για 4 χρόνια θα είμαι εγώ. Αυτή είναι η μοίρα των ρεκόρ. Σήμερα ρίχνει αυτή, αύριο κάποια άλλη και ούτω καθεξής. Ωραίος συναγωνισμός. Άννας και Σακοράφα θα φέρει οπωσδήποτε ψηλότερα ρεκόρ. Οπωσδήποτε και εμείς το ελπίζουμε, μα και αυτό παλεύουμε. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984, στο Λος Άντζελες, η Σακοράφα δεν κατάφερε να συμμετάσχει λόγω ενός ακόμα τραυματισμού. Η Βερούλη συμμετείχε, αλλά βρέθηκε τοπαρισμένη. Κάπου εκεί αρχίζει να υποχωρεί η συζήτηση για τις δύο αθλήτριες και ο κόσμος έστρεψε αλλού το ενδιαφέρον του. Η Άννα Βερούλη ήταν όντως αθλήτρια μεταλλίων. Κέρδισε επιπροσθέτως τα χρυσά στους Μεσογειακούς του 1983 και του 1991, καθώς και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 7 φορές. Από τότε που αποτραβήχτηκαν από τον αθλητισμό, τόσο η Βερούλη όσο και η Σακοράφα ασχολήθηκαν ενεργά με την πολιτική. Η Βερούλη με την τοπική αυτοδιοίκηση επί πολλά χρόνια, ενώ η Σακοράφα μπήκε στη Βουλή και αργότερα στην Ευρωβουλή επίσης για πολλά χρόνια, πέρασε από 3 κόμματα και το 2021 εξελέγει πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ σε μια ευπρόσδεκτη επιστροφή της στο στίβο. Είναι μεγάλες οι στιγμές εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σήμερα, ελάχιστοι θυμούνται την αντιπαλότητά τους στη δεκαετία του 80.